Στο στούντιο του 984 βρίσκεται η υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Μαργελένα Μπαμιεδάκη. Είχαμε καλέσει επίσης και τον κύριο Δημήτρη Κολοκοτρώνη από την Πλεύση Ελευθερίας. Ελπίζω να πηγαίνουν όλα καλά και να βρεθεί σε λίγο στο στούντιο του 984, γιατί υπάρχει ένα θέμα και για το κινητό του, με το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο φαίνεται ότι είναι απενεργοποιημένο. Ξεκινάμε λοιπόν και με την ευχή ότι θα είναι και εκείνος σε λίγο κοντά μας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε κυρία Μπαμιεδάκη. Καλημέρα σας κυρία Αγγέλα Δουλγεράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στο φιλόξενο στούντιό σας. Ξέρετε, έχει πάντα πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούς τους νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μπουν μέσα στο στίβο της πολιτικής, να ακούσεις ποια είναι εκείνη η σκέψη, ποια είναι εκείνη η επιθυμία, τι ήταν αυτό που τους οδήγησε σε αυτή την απόφαση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος δει το βιογραφικό σας, θα δει ότι έχετε περγαμηνές αρκετές για να έχετε μια πάρα πολύ καλή επαγγελματική πορεία. Αλλά εσείς επιλέγετε να το κάνετε αυτό και να μπείτε στο στίβο της πολιτικής. Τώρα θα μου πείτε και όσα άκουσα χθες από τους πολιτικούς αρχηγούς στο debate για τη νέα γενιά, εντάξει, σοφότεροι δεν με έκαναν, περισσότερα πράγματα θα ήθελα να ακούσω, συγκεκριμένα πράγματα, γιατί όλοι εσείς οι νέοι άνθρωποι που παίρνετε τη σκυτάλη της ζωής, είναι κρίμα να βγαίνετε έξω, να ανοίγετε τα φτερά σας και να πηγαίνετε σε άλλες πολιτείες, να μην αμείβεστε έτσι όπως πρέπει, να μην μπορείτε να βρείτε εκείνη τη δουλειά την οποία θα θέλατε, να μην μπορείτε το όνειρό σας πραγματικά να το πραγματοποιήσετε στη δική σας τη χώρα και δίπλα στην οικογένειά σας, και είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Mm-hmm. Απόλυτα κατανοητό αυτό και πραγματικά είναι το μεγάλο παράπονο των νέων παιδιών, καθώς και εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Πραγματικά πολλά χρόνια τώρα πάντα ήθελα να προσπαθώ να γίνομαι καλύτερη, να εξελίσσομαι. Δεν μου αρέσει να εφησυχάζομαι και κάθε στόχος που βάζω να πραγματοποιείται και να υλοποιείται. Οι νέοι άνθρωποι έχουμε το δικό μας όραμα, τα δικά μας όνειρα και θέλουμε να γίνονται πράξη. Θέλουμε να υπάρχει αλήθεια σε ό,τι συμβαίνει και με αυτό να πορευόμαστε. Ο κόσμος που συναντώ και άνθρωποι της δικής μου γενιάς είναι και αυτό που θέλουν να δουν στα μάτια μου, ότι δεν θα δουν ακόμη μία πολιτικό, δεν θα δουν ακόμη έναν άνθρωπο ο οποίος θα υποσχεθεί πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσει. Η αλήθεια είναι πως και εγώ δεν είμαι πολιτικός και ούτε θα ήθελα να γίνω μία ακόμη πολιτικός. Αυτό που θα ήθελα προσωπικά είναι να βάλω το δικό μου λιθαράκι, να κάνω μία συμφωνία αλήθειας, μία συμφωνία καρδιάς, να δώσω το χέρι και να το σφίξω δυνατά και να πω ότι όλοι μαζί είμαστε εδώ για να παλέψουμε για μία Ελλάδα σύγχρονη, μία Ελλάδα που ψηφιοποιείται, μία Ελλάδα που εμείς οι ίδιοι νέοι αναζητάμε καθημερινά και θα μας δικαιώσει. Ξέρετε κάτι κυρία Μπαμιεδάκη, οι μεγαλύτεροι έχουμε διαγράψει την πορεία μας, έχουμε κάνει τις επιλογές μας, έχουμε κάνει τις σωστές μας τις κινήσεις, τις λάθος τις κινήσεις. Η αλήθεια είναι ότι ξέρουμε που πατάμε, που σφάλαμε, και μακάρι να το βλέπαμε στην ανανέωση του πολιτικού προσωπικού αυτής της χώρας, ότι θα έπρεπε να αφήνουμε τόπο στα νιάτα. Και είναι πολύ σαφές, δεν υπάρχει πιο σαφές από αυτό το οποίο λέω αυτή την ώρα για τον οποιοδήποτε πολιτικό, χωρίς να υποτιμώ τη δική του την πορεία, για να μην παρεξηγηθώ. Ωστόσο, αυτό που είπατε πριν από λίγο μου φαίνεται ότι είναι και το πιο δύσκολο, δηλαδή συμφωνία αλήθειας, συμφωνία καρδιάς, για να πας λίγο παρακάτω, για να μπορείς τον άλλον τον κοιτάζεις στα μάτια, γιατί δεν θέλεις να είσαι καριερίστας πολιτικός. Αυτό λέει πάρα πολλά. Λέει πάρα πολλά. Θα πω ότι έτσι σκέφτομαι εγώ προσωπικά σαν άνθρωπος. Ίσως είναι τα δικά μου πιστεύω και ίσως έτσι να ονειρεύομαι και τον κόσμο της πολιτικής. Θέλω να κρατάω τα καλά από το κάθε τι και όχι να στέκομαι στα προβλήματα. Μ' αρέσει να αποτελώ λύση σε κάθε πρόβλημα και να παλεύω για αυτό. Επομένως, θα κάνω στην άκρη τις δυσκολίες που σίγουρα υπάρχουν, τα λάθη που γίνονται, αλλά δεν γίνονται σφάλματα, διότι θέλουμε να προχωράμε στην επόμενη ημέρα. Όλοι άνθρωποι είμαστε, λάθη θα γίνονται. Το παραδέχτηκε και χθες ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πολιτικό debate που παρουσιάστηκε και είδαμε.
ότι παραδέχθηκε τα προβλήματα, παραδέχθηκε τα λάθη που έγιναν. Ωστόσο, είμαστε εδώ την επόμενη ημέρα να μπορέσουμε να κοιτάξουμε ξανά τον προγραμματικό μας στόχο και να δουλέψουμε πάνω σε αυτόν. Είσαστε διατεθειμένοι ακόμα και να προχωρήσετε σε εκείνο το κομμάτι που λέει έρχομαι και βαράω το χέρι στο τραπέζι, τραβάω το αυτί, βάζω τη φωνή για αυτό που εγώ λέω ότι δεν πρέπει να είναι έτσι, αλλά έρχεται από την άλλη η πολιτική γραμμή, η κομματική πειθαρχία και ενδεχόμενα να χαλάει το δικό σας το όνειρο και τη δική σας τη σχέση με τον κόσμο ο οποίος σας εμπιστεύθηκε? Ο κόσμος πραγματικά συναντώντας τον και καθημερινά έχει να μου πει πολλές απόψεις. Σίγουρα οι απόψεις αυτές προσπαθώ και εγώ ίδια να τις διαχειριστώ, διότι όπως ξέρετε είμαι και νέα και στην πολιτική και στο μονοπάτι που βαδίζω αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, έχετε όμως άποψη, γιατί ναι, η ζωή είναι ακριβώς μπροστά σας. Σας ανήκει η ζωή. Οι μεγαλύτεροι, οι παλαιότεροι φεύγουμε, μπαίνουμε στη γωνία. Αξιώνουμε να έχουμε εκείνες τις απολαβές που ο καθένας από εμάς έχει δουλέψει στη ζωή του για να ζήσει λίγο πιο ήρεμα. Αλλά το μονοπάτι είναι δικό σας από εδώ και κάτω. Ακριβώς. Το μονοπάτι είναι δικό μου. Το μονοπάτι θέλω να το βαθύσω με γνώμονα την αλήθεια. Και σίγουρα σε ό,τι έρχεται αντίθετο με τις αξίες μου και τα ιδανικά και τα πιστεύω μου, θα μπω μπροστά να το υποστηρίξω με όλη την πυγμή που διαθέτω. Ωραία. Σας πάω στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Εκπαίδευση, διότι είσαστε μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης, γνωρίζετε και τα τροτά σημεία, γνωρίζετε και εκείνα τα σημεία, τα οποία αυτή την ώρα μπορεί εσείς στην δική σας την άποψη, την εκτίμηση, να κρίνετε ότι είναι σωστά. Αναρωτιέμαι, εφόσον ψηφιστείτε, εφόσον εκλεγείτε, τι είναι εκείνο που εσείς προσωπικά θα θέλατε πραγματικά άμεσα να έχει την καλύτερη αλλαγή? Η αλλαγή που δεν είναι απαραίτητα να έχει ανατροπή, γιατί έχουμε συνηθίσει σε υπουργούς, στις κυβερνήσεις, πράσινες, κόκκινες, μπλε, αλλά και εν μέσω της ίδιας κυβέρνησης ένας άλλος υπουργός στο ίδιο πόστο να θέλει να βάλει τη δική του την σφραγίδα. Τι είναι λοιπόν αυτό που θα θέλατε να συνεχιστεί, κρίνοντας ως εκπαιδευτικός και νέος άνθρωπος ότι είναι σωστό? Τι είναι εκείνο το οποίο θα λέγατε αυτό δεν χρειάζεται, είναι περιττό, επιβαρύνει πολύ περισσότερο τους μαθητές μας, σας το πω πάρα πολύ απλά. Mm-hmm. Θα μιλήσω και για τους μαθητές, θα μιλήσω όμως και για τους καθηγητές, διότι σίγουρα για να μπορέσει να κυλήσει ομαλά και να προχωρήσει όμορφα αυτή η στην ουσία συνεργασία, πρέπει και οι δύο πλευρές να είναι το ίδιο ευχαριστημένες. Από την πλευρά λοιπόν των καθηγητών θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία και να υπάρξει αυτή η ασφάλεια. Ο καθηγητής να νιώθει την ασφάλεια που επιθυμεί στο χώρο εργασίας του και να μην νιώθει ότι βάλεται από παντού. Σίγουρα από την πλευρά των μαθητών. Τι σημαίνει ασφάλεια? Βάλεται από παντού ένας mm-hmm. εκπαιδευτικός. Πώς το μεταφράζετε, τι θέλετε να μου πείτε? Θέλω να πω ότι να υπάρξει κάποια μονιμοποίηση στους εκπαιδευτικούς που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να πραγματοποιείται με τους μηχανισμούς του ΑΣΕΠ, με το μηχανισμό συγγνώμη του ΑΣΕΠ, καθώς και τους μόνιμους διορισμούς. Νέοι άνθρωποι είμαστε και δεν θα θέλαμε να είμαστε συνεχώς στην ανασφάλεια του καλοκαιριού και πού θα πάμε την επόμενη χρονιά. Κατά κάποιο τρόπο αυτό αρχίζει να δρομολογείται. Σίγουρα είναι δύσκολο, όπως σε κάθε κλάδο, δεν αντιλέγω. Και το όλο έτσι θέμα της αξιολόγησης, το οποίο δεν είναι εδώ για να θίξει τα δύναμα σημεία των εκπαιδευτικών, αλλά είναι ένα μηχανισμός βελτίωσης και για να γινόμαστε εμείς καλύτεροι. Όπως είμαστε τα νέα παιδιά, βγαίνοντας από το πανεπιστήμιο και θέλουμε να μην σταθούμε μόνο σε ένα απλό πτυχίο και προσπαθούμε να με διάφορα σεμινάρια ή μερίδες να παρακολουθήσουμε και να γινόμαστε καλύτεροι, το ίδιο είναι σίγουρα το επιθυμητό, το οποίο πρέπει να γίνεται και στη μετέπειτα πορεία. Ωραία. Εργασιακή ασφάλεια, επαγγελματική ασφάλεια είναι αυτό το οποίο προτάσετε για τους συναδέλφους σας, τους εκπαιδευτικούς. Από την άλλη πλευρά, μαθητική κοινότητα και γονείς. Εδώ τώρα δεν ξέρω. Εδώ πάλι πραγματικά πιάνουμε τον παλμό, θα έλεγα, στην ερώτησή σας, διότι αγωνιούν οι γονείς για τα παιδιά τους, οι ίδιοι μαθητές, και ειδικά τα νέα παιδιά των 17 χρονών που θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους και να πάνε πλέον να
προχωρήσουν στην επαγγελματική τους καταξίωση. Βλέπουμε λοιπόν το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ότι τα τελευταία 4 χρόνια έστησε ένα οργανωμένο πρόγραμμα, και το λέω αυτό διότι επειδή είμαι και καθηγήτρια αγγλικών, δουλεύω από τα παιδιά ηλικίας 4 ετών μέχρι και λύκειο. Οπότε λοιπόν μπορώ να δω τις αλλαγές που συμβαίνουν σε όλες τις βαθμίδες και γνωρίζω έτσι ακριβώς και ανησυχίες και πράγματα τα οποία βλέπω καθημερινά. Το να εισαχθούν τα αγγλικά λοιπόν επίσης στο νηπιαγωγείο από ηλικία 4 ετών είναι κάτι το οποίο πολύ πρωτοποριακό και δεν γίνεται πλέον μόνο σε ιδιωτικούς σταθμούς. Φυσικά και είναι καινοτομία, διότι είμαστε και τουριστική χώρα η Ελλάδα και θέλουμε να μπαίνουν οι νέες γλώσσες από νωρίς στο διδακτικό πρόγραμμα, ώστε τα παιδιά να έχουν την εξοικείωση που τους αξίζει. Τώρα, το γεγονός, κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που θα ήθελα εδώ να θίξω, είναι το εσωτερικό πρόγραμμα Erasmus, που θα υπάρξει αυτή τη χρονιά με την πρωτοβουλία από την Υπουργό Παιδείας. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν κάποια άλλη σχολή στον τόπο τους και να μπορέσουν να κάνουν το εσωτερικό τους Εράσμους. Θεωρώ πως αυτά είναι πολύ σημαντικά χαρτιά, να ανοίξουν τα παιδιά τους οριζοντές τους, να τους δοθούν ευκαιρίες να δουν και άλλες θεματικές και μήπως τελικά καταλήξουν καλύτερα, γιατί βλέπουν πάρα πολλά παιδιά τη σήμερα ημέρα να παίρνουν το πτυχίο τους και να ασχολούνται με άλλους, σε άλλους κλάδους. Ίσως λοιπόν αυτό να τους βοηθήσει να δουν τελικά τις δεξιότητές τους, τι τους αρέσει στην ουσία και να καταλήξουν πιο εύκολα. Πάντως, μέσα σε όλα αυτά τα οποία αναφέρεται, τόσο για το πρόγραμμα σπουδών, τόσο για την αξιολόγηση, αξιολόγηση που ξέρετε το τελευταίο διάστημα τι έχει γίνει, τόσο με τις αξιολογήσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών, τόσο με τις αξιολογήσεις των σχολείων, πιστεύετε ότι ακόμα και αυτά τα οποία διανεμήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, η ελληνική πίζα κλπ., βοηθάνε στην αξιολόγηση του σχολείου? Νέος άνθρωπος είστε. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί οι περισσότεροι λένε ότι εδώ πάμε σε κατηγοριοποίηση των σχολείων? Έχετε δίκιο. Η αλήθεια είναι πως το να βάζουμε τα παιδιά συνεχώς στη διαδικασία της εξέτασης είναι κάτι που και τα αγχώνει και τους γονείς επίσης να βρίσκουν λύση έξω από το σχολείο. Το σημαντικό όμως είναι ότι θέλουμε εδώ να προχωρήσουμε σε κάτι καθολικό, δηλαδή η δουλειά να γίνεται αξιοκρατικά και από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τα παιδιά να μπορέσουν με τα δεδομένα του σχολείου, να μην πηγαίνουν δηλαδή σε φροντιστήρια που λέμε, να μπορέσουν λοιπόν να αξιολογηθούν και να δείξουν τις γνώσεις τους. Θα ήθελα να μην το παίρνουμε τις μετρητής και να πούμε ότι μία ακόμη εξέταση, όπως γίνεται και δηλαδή και με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Σίγουρα και εγώ ως εκπαιδευτικός δεν μου είναι και τόσο εύκολη σαν διαδικασία. Και εγώ και τα άγχη μου έχω και φυσικά θέλω να γίνομαι καλύτερη και σίγουρα λέω γιατί να μην γίνει και σε άλλους κλάδους αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στο δημόσιο τομέα και θα πρέπει να αξιολογούνται. Τι θα καταργούσατε άμεσα αν είχατε τη δυνατότητα? Θα καταργούσα σίγουρα το γεγονός ότι τα παιδιά πρέπει να ανοίξουν το δρόμο τους και τα παιδιά πρέπει να νιώθουν ελεύθερα μέσα από νέα προγράμματα σπουδών όπως και μπαίνουν. Δηλαδή το πρόγραμμα των εξετάσεων είναι πάρα πολύ αγχωτικό για τα παιδιά. Σίγουρα είναι και ένας δρόμος όμως για να γίνεσαι καλύτερος και να μην... Δηλαδή το επίπεδο της... Η αριστεία είναι μια στάση ζωής. Να θέτεις στόχους και να προσπαθείς να τους ξεπερνάς και να τους καταφέρνεις. Άρα λοιπόν... Έχει να κάνει και με την ελάχιστη βάση εισαγωγής όλο αυτό? Ναι, έχει να κάνει και με την ελάχιστη βάση εισαγωγής αυτό το πράγμα, διότι σίγουρα και η ελάχιστη βάση θέτει σίγουρα τα όρια και για τους φοιτητές οι οποίοι πρόκειται να εισαχθούν στα πανεπιστήμια μας, διότι σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουν τελικά θα έχουμε τους αιώνιους φοιτητές. Είναι ένας φαύλος κύκλος μετά. Αγχωτικό ναι μεν το εξεταστικό σύστημα, μεταφράζω, καταλαβαίνω από αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη πρέπει να βρεθούν και εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες ή να ισχύουν ασφαλιστικές δικλείδες, έτσι ώστε να μπορεί να προχωράει και λίγο πιο απρόσκοπτα η όλη διαδικασία. Αυτό να καταλάβω και αυτό να κρατήσω. Ακριβώς, έτσι. Μάλιστα. Την ίδια ώρα βέβαια που πάρα πολλοί συναδελφοί σας, την ίδια ώρα που πάρα πολλοί νέοι σε αυτή την πολύ δύσκολη αγορά εργασίας
βγαίνουν στο εξωτερικό γιατί δεν έχουν τα προστοζήν, γιατί είτε οι μισθοί είτε ο φαύλος κύκλος, αυτός κι αν είναι φαύλος ο κύκλος της εργασίας, δημιουργεί πραγματικά πάμπολα προβλήματα. Και εδώ δεν ξέρω ούτε πώς να το διαχειριστώ, ούτε κανένας νομίζω από εμάς μπορεί να το διαχειριστεί με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Εμείς που δεν παίρνουμε τις αποφάσεις, που είμαστε μέσα στο πρόβλημα, για εκείνους που παίρνουν τις αποφάσεις, νομίζω ότι η μέρημνα θα πρέπει να υπάρξει, κυρία Μπαμιδάκη, ούτως ή άλλως, διότι εκείνοι ασκούν πολιτική. Η μέρημνα πρέπει να υπάρξει. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη βλέπουμε ότι έθεσε τις βάστρα τα τελευταία 4 χρόνια, καθώς βλέπουμε και μία αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 20%. Να πείτε, αυτό φτάνει? Δεν φτάνει. Και το λέω και εγώ, διότι και εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Δεν θέλω δηλαδή να... δεν είμαι μακριά από αυτή την πραγματικότητα. Σίγουρα λοιπόν το να γίνεται μία αρχή είναι και μία ελπίδα. Είναι και ένα όραμα. Δηλαδή κράτος είναι και αυτές οι μικρές προσπάθειες που γίνονται, και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και να το δούμε. Διαφορετικά θα υπάρχει μια μιζέρια και ένα σκοτάδι, το οποίο σίγουρα μας κρατάει όλους πίσω. Ας δούμε λοιπόν τις μικρές αυτές κινήσεις και βήματα που πραγματοποιούνται ήδη από την κυβέρνηση, διότι αυξάνονται και οι θέσεις εργασίας με τις νέες επενδύσεις που έρχονται στην Ελλάδα, 300.000 νέες θέσεις εργασίας, μειώνεται η ανεργία, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται, και στο πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας υπάρχει να αυξηθεί ακόμη κατά 25% ο κατώτατος μισθός. Άρα λοιπόν είναι πράγματα τα οποία τα υπόσχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και θα μου πείτε τώρα θα μιλήσουμε πάλι για υποσχέσεις. Όχι, διότι χειροπιαστή απόδειξη είναι ότι όσα είχε ο Πρωθυπουργός βάλει το 2019 υλοποιήθηκαν στο μέγιστο βαθμό. Σας ρώτησα λοιπόν, κυρία Μπαμιδάκη, πριν από λίγο. Είπατε ότι είσαστε από εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι αμείβονται με τον χαμηλότερο μισθό. Ότι είσαστε από εκείνους τους ανθρώπους που αντιμετωπίζετε όλα εκείνα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς, με την ακρίβεια, με το ρεύμα, με το νερό, με τέλος πάντων όλες τις υποχρεώσεις που μπορεί να έχει ένα νοικοκυριό, και σας ρώτησα πώς θα βγάζετε πέρα. Κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό, και ότι η ακρίβεια μας θίζει. Και ποια είναι η σκέψη σας βέβαια για όλο αυτό και τι παραπάνω θα θέλατε? Ακριβώς. Δεν μπορεί κανείς λοιπόν να το αρνηθεί ότι η φτώχεια μαστίζει και τη δική μας τη χώρα, τη δική μας τσέπη, το δικό μας πορτοφόλι, σίγουρα. Αλλά να πω εδώ πως δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο η ακρίβεια που συμβαίνει, και μάλιστα μέσω πρωτοφανής κρίσης λόγω της του πολέμου στην Ουκρανία. Δηλαδή ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία έχει αυξήσει λοιπόν, έχει προκαλέσει να ταράξει όλο τον πλανήτη, και έχει αυξήσει κατακόρυφα θα έλεγα και τον πληθωρισμό σε όλες τις χώρες. Όμως παρόλα αυτά βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή τη στιγμή και η χώρα μας δηλαδή είναι στην πέμπτη θέση, στην κατώτερη πέμπτη θέση στο Eurostat με τον πληθωρισμό, που έκλεισε δηλαδή στην Ελλάδα στο 6,5%. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε και να το ακούσουμε. Λέει τίποτα στις τιμές? Γιατί εγώ σας ρώτησα για εσάς πως το αντιμετωπίζετε, για μένα πως το αντιμετωπίζω και τον καθένα από εμάς. Αυτό δεν μου λέει τίποτα, το ότι πέφτει ο πληθωρισμός ή είμαι στην πέμπτη θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μειώνεται ο πληθωρισμός, γιατί είναι δυσθεώρητα τα νούμερα από την άλλη σε ό,τι έχει να κάνει με τις αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής, προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό ρωτάω, εσάς ρωτάω. Στη χώρα μας τα τρόφιμα, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα βρίσκεται στο 15,2% τον Ιανουάριο, και τώρα έχει πέσει το Φεβρουάριο στο 14,2%. Θέλω να πω ότι υπάρχουν αυτές οι ελαφρύνσεις, όμως επειδή σίγουρα υπάρχει και αυτή η πανδημία, η κρίση, δεν μπορούμε να το δούμε στην πράξη. Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει αναλάβει και δίνει, για παράδειγμα, και τα market pass, δηλαδή έχει πάρει μέτρα, σοβαρά μέτρα ανάσχεσης της ακρίβειας, και θεωρώ πως το καλάθι του νοικοκυριού, το market pass, βοηθάει κατά κάποιο τρόπο, διευκολύνει, θα έλεγα, λιγάκι την οικοκυρά και εμάς τους ίδιους, οι οποίοι, τα χρήματα αυτά μπορούν να συνεισφέρουν στο μηνιαίο έτσι καλάθι μας, και να κρατήσουμε λίγο την καθημερινότητα των πολιτών, να την κάνουμε λίγο πιο δυσβάσταχτη, λιγότερο δυσβάσταχτη. Πρέπει να πάτε στο σχολείο και στους μαθητές σας, τι ζητάτε ακριβώς από εμάς?
Από εσάς η υποψηφιότητά μου λοιπόν δεν είναι, όπως είπα και προηγουμένως, να γίνω μία ακόμη πολιτικός, αλλά ούτε και επειδή δεν έχω μία θέση εργασίας. Βρίσκομαι λοιπόν στο σχολείο μου, έχω τη δουλειά μου και αυτό που θέλω εγώ με τη δική μου υποψηφιότητα, και θα είμαι ειλικρινής απέναντι στον κόσμο, είναι πως θέλω να προσπαθήσω να αλλάξω αυτά που βλέπω. Είμαι νέος άνθρωπος και θέλω να έχω ενεργή συμμετοχή σε αυτό. Να βάλω το δικό μου λιθαράκι, να εκπροσωπήσω τη γενιά μου που και εξοργισμένη είναι και απογοητευμένη γενικότερα από την πολιτική, όχι μόνο των τελευταίων ετών, αλλά και γενικότερα στο όλο σύστημα. Υπάρχει αυτή η απέχθεια, όμως πρέπει να την κερδίσουμε λοιπόν, την αξιοπρέπεια της πολιτικής, και γι' αυτό θέλω λοιπόν να πάρω τις ζωές μας και εγώ στα χέρια μας, να γίνουμε μια φωνή όλοι μαζί δυνατά, να ακουστούμε, να συγκρουστούμε με τις νοοτροπίες που μας κρατάνε πίσω, να σηκώσουμε το ανάστημα και να εκπροσωπήσω και εγώ προσωπικά με αξιοπρέπεια, με σεβασμό και υπόσχομαι ότι θα εργαστώ και σκληρά για την Κρήτη μας, για το Ηράκλειο φυσικά και για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι περνάμε την ίδια καθημερινότητα. Δεν σας λέω καλά λόγια, αλλά λέω πάρα πολύ απλά ότι άκουσα κουβέντες που μου βάλατε στο τραπέζι, τις οποίες θα πρέπει να ξανασυζητήσω κάποια στιγμή. Δηλαδή να παλέψετε και να βάλετε το λιθαράκι σας για την αξιοπρέπεια της πολιτικής. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Όπως επίσης κάνω μία συμφωνία αλήθειας και καρδιάς για τον κόσμο που με ακούει, για να μπορώ να τον κοιτάζω στα μάτια. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και να είστε καλά, κυρία Παμιαδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία να έχουμε, και εσείς εδώ καλή δύναμη. Να είστε καλά.